Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούργια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα με τα 10 franchise που ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, αυτή την ιδέα την πήρα κυρίως από εσάς, από μια πρότασή σας, όταν έκανα τη λίστα σχετικά με τα 10 ή γενικά με τα franchise νομίζω, τα οποία πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Δηλαδή πρέπει να εκλείψουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Οπότε μου στείλατε μήνυμα, δεν θυμάμαι ποιος συνδρομητής, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα. Μου στείλατε λοιπόν να κάνω μια λίστα σχετικά με τα franchise που θέλω να συνεχιστούν, που θέλουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Αποφάσισα λοιπόν να το πάω λίγο πιο πέρα, την πρόταση, και να βρούμε 10 franchise τα οποία ολοκληρώθηκαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή η τελευταία ταινία να σου αφήνει την γεύση που έπρεπε. Υπάρχει ένας κανόνας, μιλάμε για franchise 3 ταινιών και πάνω. Οπότε δεν μπορούσαμε να βάλουμε διπλές ταινίες. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Οι μονές που τώρα ξεκινάει το franchise ή μία ταινία και μία σειρά. Μιλάμε μόνο για κινηματογράφο, δεν μιλάμε για σειρές καθόλου. Οπότε όταν μιλάμε για franchise σε αυτή την κινηματογραφική λίστα, μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για κινηματογράφο. Οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα τη λίστα μας που είναι σε τυχαία σειρά. Και πάμε στη 10η θέση όπου θα βρούμε το Rush Hour. Alexis Ferry Detective λοιπόν, Chris Tucker, Jackie Chan στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Κάτι ακούγεται και για μια τέταρτη ταινία, θα δούμε τι έχει να φέρει ο χρόνος. Οι τρεις πρώτες όμως είναι εκπληκτικές. Συνδυάζουν την δράση που είχαμε δει στον μπάτσο του Beverly Hills τύπου, με τον Eddie Murphy, με ένα πολύ ωραίο χιουμοριστικό στοιχείο που νομίζω ότι ταιριάζει στις ταινίες αυτού του είδους που να θυμίζουν και λίγο φωνικό όπλο, ας πούμε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Η τρίτη ταινία λοιπόν μου άφηνε ακριβώς τη γεύση που έπρεπε. Και οι τρεις ταινίες είναι πάρα πολύ καλές, έχουν πάρα πολύ δράση, πολύ ωραίο χαβαλέ, πολύ ωραίες σκηνές μάχης, γιατί φυσικά μιλάμε για τον Τσάκι Τσάν, ενώ και ο Chris Tucker είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό τον ιδιαίτερο ρόλο που του έχουν δώσει. Οπότε ναι, θα πω ότι ανυπομονούμε μάλλον και για μια επόμενη ταινία. Πάμε στη θέση νούμερο 9, όπου θα βρούμε το Alien και το Predator. Μιλάμε φυσικά για δύο διαφορετικά franchise που έχουν ενωθεί σε κάποια σημεία τους. Θα μου πείτε ότι δεν ήταν όλες οι ταινίες καλές από το franchise του Alien. Θα μου πείτε ότι δεν ήταν όλες οι ταινίες καλές από το franchise του Predator αντιστοίχως. Αλλά το θέμα είναι ότι οι τελευταίες ταινίες από το κάθε franchise ξεχωριστά σου άφησαν μια πολύ καλή έτσι τελευταία σκέψη, μια τελευταία γεύση. Όσον αφορά τα Alien, έχουμε φυσικά το Alien Covenant, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν ήταν φυσικά στα στάνταρ της πρώτης και της δεύτερης ταινίας Alien, για κανένα λόγο, αλλά ήταν αρκετά δυνατό και πήγε τη δράση εκεί που έπρεπε και μας έδειξε και τι έγινε με το ανδροειδές τον David, μας ολοκλήρωσε την ιστορία ουσιαστικά. Ενώ και το Predator μας άφησε μια πολύ ωραία γεύση μετά τις παταγώδεις αποτυχίες των προηγούμενων ετών. Μας άφησε μια πολύ ωραία γεύση με την ταινία Prey. Όσοι δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία, τη βάζω τρίτη κατά σειρά στο franchise του Predator. Οπότε έτσι βελτίωσε και την εικόνα που έχουμε συνολικά για το franchise του κυνηγού. Ας ανέβουμε λίγο πιο ψηλά και ας πάμε στη θέση νούμερο 8, όπου θα βρούμε το The Naked Gun, δηλαδή τρελές σφαίρες με Leslie Nielsen στα καλύτερά του. Νομίζω ότι ήταν ο ρόλος που του τέριαξε απίστευτα και οι τρεις ταινίες είναι φοβερές, έχουν εξαιρετικό γέλιο. Καμία δεν κάνει κοιλιά, η μία είναι πιο τρελή και θεοπάλαβη από την άλλη. Πεζόταν για το αν θα βάλω τους τραβούς πιλότους στα F-16 ή αυτό, αλλά τελικά προτίμησα αυτή την τριάδα γιατί οι στραβοί πιλότοι στα F-16 ήταν δύο ταινίες μόνο. Οπότε ναι, Leslie Nielsen στα καλύτερά του. Άμα θέλετε έτσι να δείτε μία πολύ ωραία κάφρικη κομμωδία και να γελάτε επί δύο ώρες, δείτε αυτές τις ταινίες. Τρομερές και οι τρεις. Πάμε στη θέση νούμερο 7, όπου θα βρούμε τους Ghostbusters. Και ενώ τα πράγματα δεν πήγαν καλά με το reboot του 2016, εδώ είναι και η σχετική εικόνα, όλα πήγαν τέλεια με την ταινία Afterlife. Δηλαδή, εντάξει, το Afterlife τάσπασε. Νομίζω ότι
το πέτυχαν όσον αφορά τους ηθοποιούς, το πέτυχαν με το σενάριο, το πέτυχαν με τη δόση νοσταλγίας με τους παλιούς Ghostbusters. Ήταν η ταινία που έκλεισε το franchise πάρα πολύ ωραία. Ενώ φυσικά περιμένουμε και μία καινούρια που ελπίζω να κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Πάντως αυτή η συγκεκριμένη μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα της έκανα και ειδικό αφιέρωμα αυτής της ταινίας, επειδή με εντυπωσίασε το πόσο καλωστημένη ήταν και πόσο καλά έπαιξε με το στοιχείο της νοσταλγίας. Πάμε πιο ψηλά, ας ανέβουμε στην έκτη θέση, όπου θα βρούμε το Hunger Games. Με τη Jennifer Lawrence, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ρόλος της, της πήγε πάρα πολύ καλά, αν και στην πρώτη ταινία είναι λίγο, πώς να το πω, μαγκωμένη θα πω, αλλά από εκεί και πέρα το βρίσκει, με την τελευταία ταινία να είναι απίστευτη. Περιμένουμε την συνέχεια τώρα, για να δούμε τι έχουν σκεφτεί, πώς θα πάει παρακάτω το όλο ζήτημα. Αλλά οι αγώνες πείνας βγήκαν από τα βιβλία και βγήκαν με έναν υπέροχο τρόπο στη μεγάλη οθόνη, αφού παρουσιάστηκαν όλα τα καλά στοιχεία που είχαν τα βιβλία, ενώ και η επιλογή του cast ήταν από το πολύ ψηλό ράφι. Δηλαδή όλοι οι ηθοποιοί ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Με την τελευταία ταινία φυσικά να είναι πολύ επική. Πάμε στο νούμερο 5, όπου έχουμε το Harry Potter. Το franchise του Harry Potter, που ενώ τώρα περιμένουμε άλλη μια ταινία, ελπίζω, το Καταραμένο Παιδί, το οποίο είναι, πώς θα το πω, είναι από θεατρικό, είναι theatrical play, το οποίο το έχουν κάνει τύπου βιβλίο, αλλά βλέπεις διαλόγους, δεν είναι με αφήγηση, καταλάβατε, το έχω στη συλλογή μου. Το Καταραμένο Παιδί λοιπόν θα ήταν μια ωραία συνέχεια όσον αφορά το γιο του Harry Potter. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο, οπότε η τελευταία ταινία του franchise είναι το «Η κλήρη του θανάτου Part 2» και έτσι ολοκληρώνεται με πολύ επικό τρόπο ολόκληρο το franchise. Ενώ ξεκινάει μίζερα, το έχω ξαναπεί, η πρώτη ταινία παρά είναι παιδική, στη δεύτερη κάτι πάει να γίνει με το βασιλίσκο και τον κίνδυνο κτλ. Στον εχμάλωτο του Ασκαμπάν αρχίζει και σκοτεινιάζει υπερβολικά το πράγμα, με το κύπελο της φωτιάς, όπου έχουμε και την αναγέννηση του Voldemort, να θεωρώ πως είναι ό,τι καλύτερο συνολικά στο franchise. Από εκεί και πέρα όλα παίρνουν μια πιο σκοτεινή τροπή, όπως και τα βιβλία φυσικά. Οι ταινίες κατά κύριο λόγο δεν είναι βαρετές, είναι καλωστημένες, καλοφτιαγμένες, το cast ήταν πάρα πολύ καλό, που άρχισε φυσικά να παίζει όλο και καλύτερο όσο περνούσαν τα χρόνια. Οπότε φυσικά το συγκεκριμένο franchise θεωρείται άκρος επιτυχημένο και θα ήθελα πάρα πολύ να δω άλλη μία ταινία, άλλη μία τελευταία ταινία. Στη θέση νούμερο 4 έχουμε το The Dark Knight. Δεν μιλάμε για όλο το franchise του Batman εδώ. Μην μπερδευτούμε, μιλάμε μόνο για την τριλογία του Σκοτεινού Υπότη με πρωταγωνιστή τον Christian Bale. Μόνο αυτό. Το οποίο είχε αρχή με την εκπαίδευσή του και τη δημιουργία του, μέση με τις περιπέτειες που περνάει μέσα στην πόλη του Gotham, ώσπου φτάνουμε στο φινάλε, όπου δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον ήρωα και ο Christian Bale, ας πούμε, ο Batman, ο Bruce Wayne, φεύγει στο παρασκήνιο. Σε τρεις ταινίες λοιπόν χώρεσε όλη η ιστορία του Batman, μια εξαιρετική τριλογία, μια απίστευτη τριλογία, δεν μιλάω για όλο το franchise όπως είπα και προηγουμένως. Οπότε παίρνοντας μόνο αυτές τις τρεις ταινίες, θεωρώ ότι μας έμεινε μια πολύ ωραία γεύση στο τέλος. Η τρίτη ταινία ήταν πολύ δυνατή, με τον Bane, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε τι άλλο να ζητήσεις και να δεις στη μεγάλη οθόνη όσον αφορά τον Σκοτεινό Υπότη. Πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στη θέση νούμερο 3, όπου θα βρούμε το Rocky, franchise Rocky, και φυσικά το αδελφό franchise Creed. Ειδικά στο Rocky, ειδικά στη φάση του Rocky, η ταινία η πέμπτη μας άφησε μια πολύ πικρή γεύση, θα έλεγα. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή ταινία η πέμπτη. Είναι αυτή που αγωνίστηκε στο δρόμο με τον μαθητή του. Δηλαδή είδαμε πριν τον Άντονι Creed, είδαμε ότι εκπαίδευσε έναν άλλον παγκόσμιο πρωταθλητή. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά με το συγκεκριμένο τυπά. Και προκάλεσε και τον ίδιο τον Ρόκι και παλέψανε στο δρόμο. Η πέμπτη ταινία λοιπόν μου φάνηκε λίγο μίζερη, λίγο εκτός τόπου και χρόνου με τα υπόλοιπα Ρόκι, και δεν έπαιξε ωραίο ρόλο στο τελείωμα
της ιστορίας του Rocky. Αντίθετα, είχαμε το Rocky Balboa, την έκτη ταινία του franchise, που βελτίωσε πολύ τα πράγματα και έδωσε έτσι μια ευκαιρία στο Σταλόνε να αποσυρθεί από το ρόλο και να δοκιμάσει κάτι άλλο. Να γίνει καθαρά εκπαιδευτής και να εκπαιδεύσει τον επόμενο μεγάλο παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Άντονις Κριντ, τον γιο του καλύτερου του φίλου. Λοιπόν, οπότε συνδέθηκε και το franchise του Creed. Creed 1, Creed 2 είχαμε το Rocky μέσα σαν μέντορα και εκπαιδευτή του Creed. Και στην τρίτη ταινία βλέπουμε ότι έχει πάρει μια άλλη τροπή πλέον το franchise και ο Creed κινείται χωρίς να βρίσκεται στη σκιά του Rocky. Και τα δύο franchise λοιπόν μας έχουν αφήσει μια πολύ ωραία τελευταία ταινία. Στη μία περίπτωση το Rocky Balboa που βελτίωσε τα πράγματα σε σχέση με την πέμπτη ταινία. Και στην άλλη περίπτωση έχουμε το Creed που είναι φοβερός συνεχιστής των άλλων δύο ταινιών. Αν και θα ήθελα Σταλόνε και στην τρίτη ταινία Creed. Να πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Δηλαδή μόνο το Rocky το 5 μπορώ να πω σαν παραφωνία στο όλο franchise. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες είναι εκπληκτικές. Πάμε στη δεύτερη θέση, όπου θα βρούμε το The Godfather, ο νονός. Τι να πω για τη συγκεκριμένη τριλογία, μία από τις καλύτερες τριλογίες όλων των εποχών. Και η μία ταινία είναι καλύτερη από την άλλη. Ενώ λες ότι η πρώτη, ας πούμε, είναι η κορυφαία, κακά τα ψέματα, με τη δεύτερη μάλλον να είναι η πιο αδύναμη και την τρίτη μετά να συνεχίζει και να γίνεται wow και να σου τελειώνει και την ιστορία του Al Pacino. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου τριλογίες. Έχει να κάνει με γκάνγκστερ φυσικά, έχει να κάνει με την μαφία της Ιταλίας και το πώς ανεβαίνουν οι αρχιμαφιόζοι της εποχής και που καταλήγουν τελικά, γιατί στην τρίτη ταινία βλέπουμε την κατάληξη. Και όχι μόνο που καταλήγουν οι ίδιοι, αλλά που καταλήγουν δυστυχώς και οι οικογένειές τους. Δεν θα σας πω άλλα, πιστεύω ότι είστε λίγοι όσοι δεν έχετε δει το Godfather. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το, δεν σας το χαλάω άλλο. Όσοι το έχετε δει, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ σχετικά με την οικογένεια του Al Pacino. Και στην κορυφή, στην πρώτη θέση, έχουμε το franchise του Lord of the Rings και του Hobbit. Λοιπόν, η πρώτη ταινία Hobbit ήταν βαρετή. Η δεύτερη ήταν έτσι και έτσι, θα μιλήσω πρώτα για το Hobbit. Με την τρίτη ταινία να είναι πάρα πάρα πολύ καλή, αλλά να θέλω κάτι διαφορετικό για φινάλε, να πω την αλήθεια. Ήθελα κάτι διαφορετικό. Εντάξει, το ήθελα λίγο διαφορετικά αυτό. Όσον αφορά όμως τη γεύση που σου αφήνει στο τέλος η τελευταία ταινία Hobbit, είναι θετική. Είναι θετικό το πρόσημο βλέποντας τη συγκεκριμένη τριλογία. Αχρίαστη μεν, έγινε. Οπότε αφού την παρακολουθήσαμε, την παρακολουθούμε τουλάχιστον με έτσι μεγάλη προσοχή και αφήνοντάς μας, εμάς τους θεατές στο τέλος τελικά, μία πολύ ωραία γεύση, έναν ωραίο επίλογο. Πάμε όμως στα Lord of the Rings. Επικά. Επικά. Η μία ταινία πιο επική από την άλλη. Με την τρίτη ταινία να γίνεται το όλο σκηνικό τρέλα. Πανζουρλισμός. Ειδικά εφέ. Ηθοποιία. Σκηνοθεσία. Ηχητικά εφέ. Σκηνικά. Σενάριο από το υπέροχο βιβλίο του Tolkien. Φυσικά. Φωτογραφία. Περιοχές. Ανοιχτές πεδιάδες και βουνά και απίστευτα πράγματα στο Lord of the Rings. Οπότε δεν γινόταν να μην καταλαμβάνει την πρώτη θέση το συγκεκριμένο franchise και φυσικά η τελευταία ταινία να μας αφήνει με ένα αίσθημα απόγνωσης που δεν θα δούμε άλλες ταινίες Lord of the Rings. Θα μου πείτε όμως ότι έχουμε και τη σειρά Lord of the Rings, οπότε έτσι μπορούμε να παίρνουμε μία δόση από τη Μέση Γη με αυτή τη σειρούλα. Δυστυχώς, θα το πω, η σειρά δεν είναι στο επίπεδο των τριών ταινιών Lord of the Rings και των τριών ταινιών Hobbit, φυσικά, δυστυχώς. Δεν είναι τόσο καλή. Την περίμενα πολύ καλύτερη για ό,τι ακουγότανε. Συγκριτικά λοιπόν με το hype που υπήρχε για τη σειρά, δεν ήταν
τόσο αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Την περίμενα πολύ καλύτερη. Αυτή ήταν η λίστα μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να την απολαύσατε. Πείτε μου franchise τα οποία μπορεί και σε κάποια φάση να σας κούρασαν, να μην θέλατε άλλο να τα δείτε, αλλά είδατε την τελευταία ταινία και στο τέλος λέτε «Wow! Πάρα πολύ καλό!». Δεν έβαλα το James Bond. Για το James Bond έχουμε κάνει αφιερώματα και θα γίνουν μελλοντικά και άλλα αφιερώματα. Το James Bond δηλαδή είναι μια κατηγορία μόνο του. Το James Bond δεν χώρα για να μπει. Θα μπορούσα να βάλω το John Wick. Αλλά δεν έχω δει το καινούριο John Wick. Ναι, θα το πω. Δεν έχω δει το καινούριο John Wick ακόμα. Οπότε δεν μπορούσα να το προσθέσω σε αυτή τη λίστα. Αν είναι τόσο καλό και το καινούριο John Wick, προσθέστε άλλη μία θέση στη λίστα μου. Κάντε το εντεκάδα και βάλτε και το John Wick. Γιατί όλες οι ταινίες John Wick είναι πάρα πολύ καλές. Αυτά είχα να πω. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια τι πιστεύετε για τη συγκεκριμένη λίστα. Πείτε μου franchise που η τελευταία ταινία ήταν απίστευτη. Πείτε μου αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Πείτε τα μου όλα. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!